Κλείνουμε αυτό το θέμα και είναι μαζί μας τώρα ο Μιχάλης Θεζάρης για να δούμε σε ένα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισες, Μιχάλη, πως σήμερα το πρωί ένοπλοι ληστές επιτέθηκαν σε υπάλληλο ασφαλείας τράπεζας. Σία, έχουμε εξασφαλίσει ένα αποκλειστικό, συγκλονιστικό για τον τρόπο δράσης βίντεο, αποκλειστικό στον Sky, του τρόπου λειτουργίας των ληστών, των ένοπλων ληστών, οι οποίοι ευνηδιάζουν υπαλλήλους χρηματοαποστολής. Η ώρα είναι 9.30 το πρωί, έτσι, παρουσία πολλών ανθρώπων, οι οποίοι περνάνε και περιμετρικά από την τράπεζα, η οποία βρίσκεται στην Ξάνθου 2 στο Ψυχικό. Τότε λοιπόν, και ενώ εμφανίζεται ο υπάλληλος της χρηματοαποστολής, κρατώντας το κουτί με τα χρήματα, εμφανίζονται δύο άτομα τα οποία φορούν γυλαίκα, τα οποία παραπέμπουν σε υπαλλήλους φύλαξης. Mm-hmm. Ο υπάλληλος αρχικά ευνηδιάζεται και δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, όπως βλέπετε εδώ. Mm-hmm. Αλλά στη συνέχεια διαπιστώνει πως ο ένας εκ των δύο κρατάει ένα πιστόλι αφήνει στο χέρι. Αφήνει κάτω το κουτί με τα του χρήματα. Του ζητούν να αφήσει τα χρήματα και να ξαπλώσει το πεζοδρόμιο. Κάτω. Αυτό συμβαίνει 9.30 το πρωί και ενώ ο κόσμος και αυτοκίνητα πηγαίνουν και έρχονται. Εκεί λοιπόν ο ένας από τους ενόπλους βγάζει το πιστόλι, το έχει σε εμφανές σημείο για να καταλάβει ο υπάλληλος χρηματοαποστολής πως δεν παίζουν και ο δεύτερος, κοιτάξτε με πόση ψυχραιμία, έχει πιάσει τον τροχό και προσπαθεί να ανοίξει το κουτί με τα χρήματα. Δεν το καταφέρνει εκείνη τη στιγμή, οπότε αναγκάζονται να πάρουν το κουτί, αφήνοντας τον υπάλληλο πάντα στο πεζοδρόμιο και να πάνε σε άλλο σημείο. Όπως πληροφορούμαστε λοιπόν, δεν κατάφεραν να ανοίξουν το κουτί το οποίο περιείχε 100.000 ευρώ, καθώς ενεργοποιήθηκε η χρωμοπαγίδα με αποτέλεσμα τα χρήματα να καταστραφούν. Οι αστυνομικοί μέσω του βίντεο από κλειστό κύκλο προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών, οι οποίοι δεν φαίνουν τα χαρακτηριστικά τους καθώς φορούν κουκούλες full face και είναι καλυμμένα. Μόνο τα μάτια φαίνονται. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια καθημερινότητα εγκληματικότητας, παραβατικότητας και δυσανομίας, η οποία κυριολεκτικά σαρώνει το κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. 9.30 ώρα το πρωί στο Ψυχικό. Ακριβώς. Υπό το φως του ήλιου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.